Εγώ συγκεκριμένα έχασα το στάβλο και την αποθήκη. Είναι εδώ που βλέπουμε, έτσι. Ναι, μέσα στην αποθήκη είχα 900 δέματα σανό, είχα 2 τόνους βρώμων, 200 δέματα άχυρο. Τώρα άλλα εργαλεία, τσαπιά, τέτοια αυτά, εντάξει, μικρή ζημιά για αυτά. Η δουλειά είναι ότι κάγει και χορτολιβαδική έκταση. Και πότε τώρα τα πρόβατα θέλουν να φάνε. Σανό δεν υπάρχει, καρπός δεν υπάρχει, λεφτά δεν υπάρχουν, γιατί πρέπει να κάνουμε να φτιάσουμε τίποτα. Πρώτον, ήρθαν για την καταγραφή της ζημιάς? Όχι, δεν ήρθαν. Απλώς έκαμε έκθεση ένας εξωματικός της πυροσβεστικής. Πήραμε και ένα τηλέφωνο στον Ελγά, γιατί του είπα θέλω να το καθαρίσω τώρα για να φτιάξω υπόστοχο. Μου λέει βγάλε φωτογραφίες και καθάρισέ το. Και άμα έρθει ο εκτιμητής θα δει τις φωτογραφίες. Μάλιστα. Αυτά τώρα πόσα έξοδα είναι για να μπορέσετε να επανέλθετε στην πρώτη πυρκαγιά κατάσταση? Δεις, 900 δέματα σανού, εγώ το βάνω με 5 ευρώ την μπάλα. Είναι 4.500 αυτό. Είναι άλλα 750 ευρώ ευρώμε. Και 2-4 και άλλα 800 ευρώ είναι το άχυρο. Ο στάβλος τώρα για να το φτιάξεις. Θέλει 15-20 χιλιάδες να φτιάξει στάβλο για αποθήκη. Χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι. Οπουδήποτε δεν υπάρχουν, πού δεν υπάρχουν. Άρα το μέλλον και η κατάσταση από εδώ και πέρα. Από το Θεό. Ό,τι βρέξει, μάλλον. Που σκέφτηκε, λέει η κυβέρνηση αυτό. Τουλάχιστον να ρουπίτσει που σκέφτεσαι, καλά μα παίρνει το ΕΛΓΑ. Το ΕΛΓΑ μόλι έρχονται οι επενδυτήσει, το τραβάει από μέσα, δεν μα ρωτάει καθόλου. Δεν είναι υποχρεωμένο και να μα αποζημιώσει. Μόνο αυτό, τι να πω. Ζωοτροφές ήρθαν από βοήθεια ή από τις αρμόδιες? Δεν ήρθε ακόμα, δεν έχει έρθει τίποτα. Άμα ήταν, θα να είχα τις κουρίτες, τις βλέπεις, είναι κατά ίδια. Θα τις είχα σηκωμένες πάνω και να είχα να τα ταΐσω. Μόνο νεράκι τις πάνω και πίνει και φέρνει και στα χαμένα γύρα και σε κατακτάεις. Σε μια νοαλνού φίλ το λιβάδι τα πήγα. Τα δικά μου κάηκαν όλα, όπως πήγατε εδώ πάνω και είδατε, είναι καμένα όλα τα λιβάδια.